Καλησπέρα, είμαστε εδώ πέρα με τον Σταύρο Παπαγεωργίου, υπεύθυνος του προγράμματος συνεκπαίδευσης στην Κύπρο. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στην Κύπρο? Μεγάλη μου χαρά να σας πω για αυτό το πρόγραμμα που έχουμε στην Κύπρο, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 12 μέχρι 20 χρόνια. Είναι μια δράση που στηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και στόχο έχει να αποκτήσουν μαθητές και φοιτητές δεξιότητες στην παραγωγή ντοκιμαντέρ, πώς να συνεργάζονται ομαδικά, πώς να είναι οργανωτικοί και ως παραδοτέο να δημιουργήσουν έναν κάθε ομάδα, διότι είναι ομαδική εκπαίδευση, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί στο φεστιβάλ που οργανώνω στην Κύπρο κάθε καλοκαίρι και λέγεται Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ. Κάτι άλλο που θες να μάθεις? Εσείς πώς ξεκινήσατε με το σινεμά? Με το σινεμά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όταν ήμουν μικρός σαν εσένα, είχα τρεις αγάπες. Την αρχαιολογία, τη φωτογραφία και την αστρονομία. Είχα τη δική μου συλλογή νομισμάτων. Είχα την αγάπη για τη φωτογραφία. Αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική στα 16 μου χρόνια. Και παράλληλα με ενδιαφέρε το διάστημα. Φαίνεται όμως όταν περάσαμε τα χρόνια, κέρδισε η τέχνη της φωτογραφίας που μετουσιώθηκε στον κινηματογράφο. Όμως πάντοτε έχω αγάπη για αυτές τις άλλες δύο επιστήμες. Πάρα πολλά ντοκιμαντέρ τα οποία έχω φτιάξει αφορούν αρχαιολογικά θέματα και μάλιστα έχω κάνει και ένα ντοκιμαντέρ που είχα και την ευκαιρία να πάω στην Αμερική και να παρακολουθήσω μια εκτόξευση ενός δορυφόρου που έπρεπε να στείλει εφόρια στο διαστημικό σταθμό που κάνει την περιστροφή γύρω από τη Γη και κάνουν οι επιστήμονες εκεί κάποιες μέρες. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον και το πιο ενδιαφέρον είναι παρακολουθήθηκε να πω, ακολουθούσα μία ομάδα νεαρών επιστημόνων, 7 αγόρια, νέους, εντάξει, 25 χρόνια και μία κοπέλα από τη Σερβία και η οποία, θα σου πω, ήταν η επικεφαλής της ομάδας. Ήταν μια πολύ έξυπνη γυναίκα και είναι εκεί που ανακάλυψα το θέμα του STEM, δηλαδή είναι οι 4 επιστήμες, φυσική, μαθηματικά και 2 άλλες στο πληθυσμό, που οι γυναίκες υστερούν και μου είχε δώσει και την αφορμή για να κάνω έναν ντοκιμαντέρ για τη θέση της γυναίκας αυτής στο επιστημονικό χώρο. Λίγα λόγια, οι εμπειρίες που έχω στη ζωή μου γίνονται και αφορμές για να δημιουργήσω ντοκιμαντέρ και να καταγράψω αυτά τα πράγματα και να δώσω ευκαιρία στον κόσμο να τα δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.